Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Γιατί όλα συνδέονται». Το θέμα που θα αναπτύξουμε σήμερα είναι η απαξίωση και η υποβάθμιση της τουριστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Κοντά μας είναι ο κύριος Αργιανίδης Άλκης, υποψήφιος βουλευτής νομού Χαλκιδικής με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, για να συζητήσουμε αυτό το οξύμορο πραγματικά θέμα σε μια χώρα που η γεωγραφική της θέση, οι κλιματολογικές της συνθήκες, οι ακτογραμμές χιλιάδων χιλιομέτρων ευνοούν παντιοτρόπως στην τουριστική ανάπτυξη. Αντιθέτως, σήμερα θα μιλήσουμε για υποβάθμιση ενός ζωτικού τομέα οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας, όπου θα έπρεπε να είναι στις προτεραιότητες του κρατικού μηχανισμού. Σε αυτό το σημείο θα καλωσορίσω τον κύριο Σαργιανίδη. Κύριε Σαργιανίδη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλώς σας βρίσκω, κυρία Πεκλάρη, σε εσάς και σε όλους τους αγαπητούς μας τηλεθεατές. Τιμή μας. Και δική μου και χαρά μου που βρίσκομαι. Για πρώτη φορά να πούμε, κάνουμε σας εκπομπή. Σας φιλοξενούμε. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δίνετε, για το βήμα που μου δίνετε να πούμε πράγματα που πιθανόν, λέω, οι συνέλληνές μας θα μην γνωρίζουν, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλης και βαρύτητος. Τιμή μας η παρουσία σας και οποτεδήποτε άλλοτε βεβαίως και είμαστε εδώ ένας σταθμός ο οποίος εκπέμπει αλήθειες, εκπέμπει στοιχεία, αποδείξεις για όλους τους Έλληνες πολίτες αλλά και για όλους τους πολίτες του πλανήτη μας. Ακριβώς. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτήν την... απαξίωση απέναντι σε αυτό το τεράστιο τομέα που είναι ο τουρισμός στην Ελλάδα. Όντως έτσι και αυτό θα αναδείξουμε σήμερα, την απαξίωση και την υποβάθμιση θα έλεγα της μεγαλύτερης πηγής εσόδων για τη χώρα μας που δεν είναι άλλος από τον τουρισμό. Φυσικά η χώρα μας όπως προείπατε είναι πόλος έλξης για εκατομμύρια επισκέπτες, τουρίστες θα έλεγα, στη χώρα μας. Τα πλήγματα όμως που δέχεται, που θα έπρεπε με ιδιαίτερη φροντίδα και πάνω απ' όλα η πολιτική βούληση θα έπρεπε να ήταν ανάλογη των περιστάσεων στο συγκεκριμένο τομέα, βλέπουμε ότι δεν γίνεται. Τα πλήγματα που δέχεται ο τουρισμός δεν είναι απορίας άξιων, διότι γίνονται από εξωτερικούς φυσικά παράγοντες, οι ανταγωνιστές πάντα σε συνεργασία με τους πολιτικούς, ταγούς κυβερνώντες, δεκαετίες τώρα, όπως έχουμε αναδείξει, οι οποίοι γνωρίζουμε ότι εκτελούν εντολές από το μεγάλο δουκάτο του Λουξεμβούργου. Φυσικά αυτό γίνεται μετά την παράδοση της εθνικής μας κυριαρχίας από το 2010, όπως γνωρίζουμε, και με τον νόμο 3845. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι τεράστιο, το έχουμε αναδείξει και σε άλλες μας εκπομπές, έχουμε αναφερθεί σε αυτό και δεν είναι νομίζω του παρόντος, θα εστιάσουμε λίγο στο θέμα μας λίγο αν θέλετε και κάποια άλλη φορά θα συζητήσουμε και αυτό το κομμάτι. Βεβαίως, όποτε θέλετε, είμαστε στη διάθεσή σας. Κύριε Σαργιανίδη, είδαμε πρόσφατα σε κάποια εκπομπή σας στο Web TV Αργό να αναδεικνύεται την αδιαφορία των κυβερνητικών στελεχών, αρμόδια, τα οποία είναι αρμόδια με τον τουρισμό και το Υπουργείο Παιδείας, τα οποία βρίσκονται σε πλήρη σύγχυση και ασυνεννοησία όσον αφορά τις σχολές ΑΣΤΕ, που είναι η ανώτερη σχολή τουριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Και μιλάμε για τις ΑΣΤΕ Κρήτης και Ρόδου. Ας ξεκινήσουμε από αυτό το κομμάτι. Πείτε μας, κύριε Σαργιανίδη, τι συμβαίνει εκεί, σε αυτό το θέμα. Έτσι, πληροφοριακά για τους τηλεθεατές μας, θα πούμε ότι η σχολή της Ρόδου έχει ιδρυθεί το 1956, δηλαδή 65 χρόνια πριν περίπου, και της Κρήτης το 1995. Είναι το φυτώριο, θα λέγαμε, ανώτερων στελεχών της τουριστικής μας βιομηχανίας, διότι από εκεί περιμένουν τα τουριστικά γραφεία, τα ξενοδοχεία, για να στελεχώσουν τις επιχειρήσεις τους και να αναδείξουμε τον τουρισμό και την πατρίδα μας από αυτά τα άτομα. Μιλάμε για ανώτερα στελέχη, έτσι.
Λοιπόν, το άσχημο στην υπόθεση είναι ότι τα παιδιά αυτά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και οι ίδιοι φυσικά αναφέρουν, τους αντιμετωπίζουν, θα έλεγα, ως μια ευκαιριακή απασχόληση και όχι σαν μια συνειδητή επιλογή καριέρας, γιατί όπως λέμε είναι ανώτερα στελέχη. Αυτό φαίνεται μέσα από τα χρόνια προβλήματα που δεν έχει διορθωθεί στο ελάχιστο, κυρία Πεκλάρη. Τα προβλήματα αυτά, όπως είπαμε, είναι χρόνια και φτάσαμε στο σημείο το 2021, πριν ξεκινήσει ακόμη η σεζόν για την περίοδο 2021-2022, βλέπουμε τα παιδιά να φτάσουν και στην έσχατη, λύση αναγκαστική μετά από ψηφοφορία των φοιτητών, να φτάσουν και στο σημείο της κατάληψης για ένα μήνα και βλέπουμε να τους συμπαραστέκονται και η σχολή της Ρόδου. Να σημειώσουμε εδώ ότι η σχολή της Κρήτης δεν έχει καν δικό της κτίριο και έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο του Αγίου Νικολάου Κρήτης. Μιλάμε για κάποιο κτίριο το οποίο δεν προορίζεται φυσικά για φοιτητές, έτσι, να το πούμε και αυτό. Θα πούμε και παρακάτω, βλέπουμε ότι υπάρχει μόνο ένας διοικητικός υπάλληλος και 4 εκπαιδευτικοί υπάλληλοι σε κάθε σχολή. Δηλαδή 8 υπάλληλοι εκπαιδευτικοί υπάρχουν και για τα 2 αυτά, για τις 2 σχολές. Αυτές οι σχολές, να σημειώσουμε εδώ ότι όπως προείπατε ότι υπάρχει σύγχυση και συνεννοησία και είναι πραγματικότητα, ανήκουν στο Υπουργείο Τουρισμού, ενώ οι υπόλοιπες σχολές γενικότερα είναι οι μόνες σχολές που ξεχωρίζουν και φεύγουν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Και βλέπουμε ότι ανήκουν στο Υπουργείο Τουρισμού. Μα δεν είναι ξεχωρά από την παιδεία, την συνολική παιδεία αυτό, κύριε Σαριγιαννίδη. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι εδώ με εισάξιες δεν υπάρχει ίση μεταχείριση και παροχές που προσφέρει η πολιτεία στα παιδιά μας, στους φοιτητές μας, σε σχέση με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ενώ οι σχολές είναι εισάξιες, τα λέγαμε, βλέπουμε ότι υπάρχει μια άνηση μεταχείριση. Για ποιο λόγο να γίνεται αυτό? Βλέπετε ότι οι γονείς στέλνουν τα παιδιά τους από όλα τα μέρη της χώρας μας, με όνειρα τα παιδιά φεύγουν, δίνουν με πανελλήνιες εξετάσεις, μπαίνουν στις σχολές, μάλιστα με μεγάλους βαθμούς, ίσως και περισσότερους από το όριο που υπάρχει. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι τα παιδιά βρίσκονται σε αδιέξοδο, πραγματικά είναι σε άσχημη κατάσταση. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια και αφού έχει πάρει μία διάσταση το θέμα, θα πούμε ίσως και παρακάτω και από τα άλλα προβλήματα, αρμόμενοι από τα άλλα προβλήματα, να δούμε ότι πώς στήθηκε όλο αυτό το παιχνίδι, πώς γίνεται δηλαδή η πολιτική μας, θα έλεγα, γενικότερα και οι κυβερνήσεις, πώς αντιμετωπίζουν όλα τα προβλήματα αυτά στην πατρίδα μας. Θα το αναδείξουμε μετά. Όλο αυτό το θέμα βγήκε μετά από επιστολές που έχουν στείλει ο ΠΟΚΣ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, επίσης και αυτή στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό και Υφυπουργό Τουρισμού, στην Υπουργό και Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Βλέπουμε επίσης ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγίου Νικολάου και Ρόδου, επίσης και αυτοί έχουν στείλει επιστολές, και επειδή έχει πάρει το θέμα μια μεγάλη, έτσι, διάσταση, βλέπουμε ότι τώρα, την τελευταία στιγμή και εν μέσω, δηλαδή, ενώ ξεκίνησε ήδη η περίοδος 2021-2022 της εκπαιδευτικής περίοδου, βλέπουμε τώρα να ενεργοποιηθούν, να μπαλώσουν όλα αυτά τα χρόνια προβλήματα που υπάρχουν στις σχολές αυτές. Κύριε Σαριγιαννίδη, ναι, βλέπω ότι είναι όλοι δυσαρεστημένοι από ό,τι μας λέτε. Αλλά θα ήθελα λίγο να μας δείξετε κάποια από τα αιτήματα, να μας ενημερώσετε τι ακριβώς ζητούν οι φοιτητές. Ναι. Θα τα πούμε πολύ,
Επιγραμματικά έτσι, έχω κρατήσει. Να γνωρίζουμε. Να γνωρίζουμε. Να πούμε ότι τα αιτήματα είναι χιλιοεπομένα, όπως λένε και οι φοιτητές και οι γονείς, υπόψη στην επιστολή, συμμετέχουν και οι ίδιοι. Πρώτον, είναι η αναβάθμιση του πτυχίου και ένταξη στο επίπεδο 6 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Δεύτερον, η δυνατότητα παρακολούθησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων, καθώς μετά την κατάργηση των ΤΕΗ δεν υπάρχει ούτε ο δρόμος που ανοιγόταν μέσω της απόκτησης του πτυχίου των ΤΕΗ. Τρίτον, παροχή φοιτητικού πάσο στους φοιτητές των ΑΣΤΕ, αντίστοιχο με αυτού του Υπουργείου Παιδείας. Βελτίωση των εγκαταστάσεων της σχολής λόγω ανεπαρκούς χωρητικότητας, είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, του κτηρίου για την πραγματοποίηση τόσο των θεωρητικών όσο και των εργαστηριακών μαθημάτων. Πέμπτον, η σύντηση των φοιτητών. Δεν υπάρχει σύντηση, δεν υπάρχει δηλαδή η δημιουργία υποδομών για λέσχη που να αναλαμβάνει τη σύντηση των φοιτητών. Έκτον, το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Εράσμους. Το Υπουργείο Παιδείας αρνήθηκε την ανανέωση του προγράμματος Εράσμους στις σχολές αυτές, επειδή δεν τις αναγνωρίζει, λέει, ως τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ενώ είναι τριτοβάθμια εκπαίδευση οι σχολές αυτές. Η σχολή μας, λέει, αυτά τα προηγούμενα χρόνια είχε δικαίωμα συμμετοχής λόγω του ότι οπληρεί την προϋπόθεση των 240 διδακτικών μονάδων, και ενώ στο site των σχολών υπάρχει μέσα, φαίνεται ότι υπάρχει το Εράσμους, δεν ισχύει. Είναι άλλο ένα ευτράπελο γι' αυτό. Έβδομον, η πρόσληψη επιστημονικών συνεργατών και μόνιμου διοικητικού προσωπικού. Αυτή τη στιγμή, λέει, οι φοιτητές παρακολουθούν μόνο 6 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως. Απίστευτο. Με τον κίνδυνο να χαθεί το ακαδημαϊκό εξάμηνο, επιπλέον υπάρχει μόνο μία διοικητική υπάλληλο στη σχολή και 4 μόνο εκπαιδευτικοί υπάλληλοι. Και τελειώνουμε, κυρία Πεκλάρη. Εδώ είναι, λέει, πλέον είναι επασυμφανές ότι οι σχολές μας, λέει, βρίσκονται σε δεύτερη μοίρα. Απαιτούμε τα αυτονόητα δικαιώματά μας. Κρατήστε το αυτό, θα το σχολιάσουμε και λίγο αργότερα. Είμαστε σε θέση να ρισκάρουμε για να έχουμε. Αυτή η μόνιμη στάση αδιαφορίας πρέπει να αλλάξει. Η σχέση συνεργασίας μεταξύ των δύο Υπουργείων Παιδείας και του ΣΜΟΥ δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματική. Ίσως η αλλαγή Υπουργείου να αποτελεί τη μοναδική λύση, λέει, στα χρόνια προβλήματα των ΕΣΤΕ. Είναι και ο λόγος αυτός, ο οποίος, όπως είπαμε, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Προσωπικού Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, και αυτοί στην επιστολή τους το αναφέρουν προς τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον διορισμένο Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτά για τις σχολές αυτές, που μη τι άλλο βλέπετε ότι υπάρχει μια απαξίωση, μια υποβάθμιση, αν είναι δυνατόν στο κομμάτι αυτό, στον τομέα της μεγαλύτερης βιομηχανίας μας, να μην υπάρχει ένα πρόγραμμα, ένα σχεδιασμός, να σκύψουν πάνω από τα προβλήματα και να λύσουμε τα χρόνια αυτά προβλήματα. Δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα, κυρία Βλάρη, και δεν είναι ο μόνος τομέας που το βλέπουμε. Βλέπουμε σε όλους τους τομείς της χώρας μας υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει αυτή η απαξίωση. Έτσι, ακριβώς όπως μας τα περιγράφετε, αυτό βλέπουμε και εμείς, μια απαξίωση. Ενώ δεν θα έπρεπε. Σας έχω ακούσει να αναφέρεστε και για έναν ανεπτυξιακό νόμο, ο οποίος προβλέπεται να ψηφιστεί τώρα, στο Φεβρουάριο. Φεβρουάριο του 2022, ναι. Τι γνωρίζετε γι' αυτό, κύριε Σαργιανίδη? Θα αποτυπωθεί ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα. Καταρχήν, κυρία Μπεγκλάρη, να πούμε ότι βλέπουμε όλους αυτούς τους πολιτικούς, τους επαγγελματίες αυτούς εδώ, οι οποίοι βλέπουμε ότι υπόσχονται μεγάλα λόγια, λένε ότι θα βοηθήσουμε και θα ενισχύσουμε τον τουρισμό και τους ορεινούς προορισμούς στα κριτικά μας νησιά, γενικότερα μόνο λόγια. Και ενώ θα πρέπει να αναφέρουμε κάποια στοιχεία, είναι η πρώτη φορά που θα πω αυτά τα στοιχεία, και να δούμε για ποιο λόγο δεν ενισχύονται όλες αυτές, γιατί μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας, κυρία Πεκλάρη, έχει 15.147 χιλιόμετρα ακτογραμμή με περίμετρο 16.040 χιλιόμετρων. Και είμαστε μέσα στις 4 χώρες, παρακαλώ, παγκοσμίως, που έχουμε αναλογία στο 100% σε χιλιόμετρα τις περιμέτρου με τις ακτογραμμές μας. Είμαστε στις 10 πρώτες χώρες σε ακτογραμμές, αλλά και η μοναδική και πρώτη χώρα στον κόσμο σε δυνατότητα αξιοποίησης των ακτογραμμών όσον αφορά τη γεωστρατηγική,
το κλίμα μας και τη δομή του παράθυρου και υποθαλάσσιου εδάφους μας. Με αυτά τα στοιχεία, κυρία Πεκλάρη, κρατήστε τα, μην ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε το σταυροδρόμι τριών υπήρων. Βλέπετε ότι ενώνουμε τρεις υπήρους, την Αφρική, την Ασία και την Ευρώπη. Δέστε να δείτε καμιά άλλη χώρα, είμαστε άλλη μια πρωτοτυπία η οποία είναι μοναδική. Και ενώ έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία, εμείς δεν πάβουμε να είμαστε σε μια κατάσταση η οποία μη τι άλλο δημιουργεί τεράστιο θέμα στη χώρα μας. Γιατί ενώ λέμε ότι έχουμε έσοδα από τον τουρισμό και ενώ είμαστε πίσω σε άλλες χώρες ανταγωνίσιμες με την Ελλάδα, με τη χώρα μας, βλέπουμε εμείς ότι δεν κάνουμε καμία πρόοδο και καμία απολύτως δεν παίρνουμε αποφάσεις ή δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, κανένα πρόγραμμα όσον αφορά την ανάδειξη και την εκμετάλλευση όλου αυτού του τεράστιου δυναμισμού που έχει η χώρα μας. Αυτό το είδαμε και με τις επιστολές των ίδιων των φοιτητών. Βλέπουμε λοιπόν την υποβάθμιση. Αλλά είπατε προηγουμένως ότι υπάρχει λόγος. Υπάρχει λόγος που απαξιώνεται όλη αυτή η... πώς να το πούμε, όλη αυτός ο πλούτος. Ο πλούτος του ελλαδικού χώρου. Υπάρχει όμως λόγος, είπατε. Θα ήθελα λίγο να μας το... Πλούτος ο οικονομικός. Ναι. Η χώρα μας, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, έχει τεράστια πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομιά, την οποία μέσα από εκπομπές μας έχουμε να δείξει και αυτό, με τους νόμους, το πώς θέλουν να ανταλλάξουν ή να εξάγουν στο εξωτερικό όλα τα μνημεία μας, ό,τι υπάρχει. Ενώ πριν υπήρχε ο νόμος, ο οποίος ήταν 4 συν 4 χρόνια και όπως και στην Ιταλία και σε πάρα πολλές χώρες υπάρχει ο ίδιος νόμος, υπάρχει αυτή η ανταλλαγή, θα λέγαμε, των αρχαιοτήτων. Εμείς τώρα ψηφίσαμε νόμο, κυρία Πεκλάρη, πρόσφατα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να εξάγουμε για 25 συν 25 χρόνια τα μνημεία μας. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε για ποιο λόγο. Αλλά θα ήθελα μια παρένθεση μικρή. Παρακαλώ. Πολύ σωστά το θέσατε αυτό το θέμα, γιατί δίκαιο είναι πλέον οι άνθρωποι να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε ακριβώς την έννοια των λέξεων. Πλούτος δεν εννοούμε το χρήμα. Ο πλούτος αφορά τα δάση μας, αφορά τις θάλασσές μας, αφορά τον ήλιο, αφορά τον αέρα, αφορά την αυθονία που έχει ο άνθρωπος σε αυτό το πλανήτη. Αυτός είναι και ο πλούτος του, ουσιαστικά. Αυτό ήθελα να επισημάνω. Τη διατροφή, τον ορυκτό μας πλούτο που ποτέ δεν μας τον έχουν αναδείξει και δεν τον έχουμε εκμεταλλευτεί. Τι να πούμε, η χώρα μας είναι τεράστια σε δυναμική. Δεν υπάρχει άλλη χώρα σαν την Ελλάδα πλέον. Μετά από τόση γνώση που έχουμε πάρει, κυρία Πεκλάρη, αντιλαμβάνεται και ο καθένας και το γνωρίζουν όλοι, εκτός από τους Έλληνες πιθανόν και από τους διαχειριστές μας. Ο νόμος αυτός, κυρία Πεκλάρη, να κάνουμε ένα διαφημιστικό σύντομο διάλειμμα, να σας διακόψω και αμέσως να μας πείτε για αυτό το νόμο. Να μπούμε στο θέμα μας. Ναι. Πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο και πάλι κοντά σας. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμι Σόρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια, η πανίερη μοναδική, θείη δημιουργή Α. Παραγγείλε τώρα
στα τηλέφωνα 216-800-9810 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmothéase.com. Επιστρέψαμε. Κύριε Σαργιανίδη, είχαμε μείνει που θα μας αναφέρετε τώρα για τον αναπτυξιακό νόμο. Ο λόγος εσάς. Αυτός ο νόμος, κυρία Πεκλάνη, να πούμε την περίληψη και να αναφερθούμε μετά σε συγκεκριμένα πράγματα. Εξαιρεί και βγάζει εκτός ενίσχυσης ξενοδοχειακών και μικρών μεσαίων, μικρομεσαίων, ακριβώς παίζουν ρόλο και οι λέξεις, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, από την ενίσχυση από αυτόν τον νόμο, ο οποίος θα βοηθήσει, υποτίθεται, τις επιχειρήσεις για να αναδείξουμε, όπως είπαμε, και να δυναμώσει και ακόμη και η οικονομία μας και προσωπικά η κάθε επιχείρηση ατομική κτλ. Εξαιρούν από αυτόν τον νόμο το 76,5% των ξενοδοχειακών μονάδων που είναι η κατηγορία τριών αστέρων και παρακάτω των δύο και ενός, δεν το συζητάμε, αλλά μιλάμε για των τριών αστέρων. Πάμε να δούμε λίγα στοιχεία, πολύ γρήγορα να τα δούμε λίγο. Με βάση τα στοιχεία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στην κατηγορία των τριών αστέρων ανήκουν και λειτουργούν 2.784 ξενοδοχειακές μονάδες, με ποσοστό 27,70% του συνολικού ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας μας. Αν τώρα στα ξενοδοχεία αυτά των τριών αστέρων προσθέσουμε και τα ξενοδοχεία, όπως είπαμε, δύο και ενός αστέρων, γιατί τα τονίζουμε, θα σας πω παρακάτω, θα καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, οι ξενοδοχεία, αν προσθεθούν των δύο και ενός αστέρων, οι ξενοδοχειακές μονάδες που εξαιρούνται από τις ενισχύσεις αυτές φτάνουν τις 7.693 μονάδες ξενοδοχειακές. 7.693 και αποτελεί, όπως είπαμε, το 76,5% του ξενοδοχείου δυναμικού. Είναι το μεγαλύτερο παραγωγικό κομμάτι του ελληνικού τουρισμού, κυρία Πεκλάρη. Σύμφωνα με τη Eurostat, η Ελλάδα διαθέτει κάτω από το 1 τέταρτο, ακούστε τώρα, να δείτε σε σχέση με τα προηγούμενα στοιχεία που δώσαμε για την πατρίδα μας. Σύμφωνα με τη Eurostat, η Ελλάδα διαθέτει κάτω από το 1 τέταρτο των κλινών σε σχέση με τις ανταγωνίστριες χώρες Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία κτλ. Και είναι η τέταρτη χώρα σε διανυκτερεύσεις μετά από την τρίτη θέση που είναι η Γαλλία. Είμαστε δηλαδή πάρα πολύ κάτω, βλέπετε, αναδεικνύουν τα στοιχεία, δεν είναι δικά μου, εγώ απλώς τα αναφέρω. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές τώρα, για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπονται αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης για τις 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας μας. Ο ΔΕ Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός 651 του 2014, με βάση τον οποίο χορηγούνται οι περιφερειακές ενισχύσεις στα κράτη-μέλη, δεν διαχωρίζει τις μεσαίες από τις μικρές επιχειρήσεις, κυρία Πεκλάρη. Και το λέμε αυτό γιατί εδώ στο σχέδιο νόμου μέσα αναφέρονται σαν μικρές και μεσαίες. Ενώ όπως βλέπουμε εδώ, σε αναφέρει μικρομεσαίες και μάλιστα αναφέρει ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στη Γερμανία 27 περιφέρειες έχουν ενισχυθεί βάσει αυτής της οδηγίας και ειδικά στα σύνορα με την Τσεχία, και βλέπουμε ότι εκεί η Επιτροπή ενίσχυσε τις επιχειρήσεις λόγω ανταγωνισμού με την Τσεχία στα σύνορα. Εμείς εδώ δεν ανεβαίνει πάνω από 3% οι ενισχύσεις. Και κύριε Σαργιανίδη, για να καταλάβουμε λιγάκι. Βλέπουμε λοιπόν ένα μεγάλο ποσοστό των επιχειρηματιών να βγαίνουν εκτός αυτής της ενίσχυσης και μάλιστα με νόμο, και από την άλλη να υπάρχουν οι κοινοτικές οδηγίες, να υπάρχουν αυτές οι επιχορηγήσεις, τις οποίες τελικά τι θα γίνουν, ποιοι θα τις πάρουν,
Ας πούμε, οι μεγαλοκαρχαρίες, ας πούμε πάλι. Επιλεκτικά. Αυτό μας λέτε. Αυτό γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βλέπουμε ότι ακόμα και οι δημόσιες υπηρεσίες μας δίνονται σε ιδιωτικές εταιρείες, ξένων συμφερόντων. Δεν είναι αυτό πλέον. Ο κάθε ένας μπορεί να το ερευνήσει, να το δει. Το αναδεικνύουμε και μέσα από εκπομπές μας. Αξίζει να σημειώσουμε, κυρία Πεκλάρη, εδώ ότι στην διαδικασία της διαβούλευσης για αυτά τα ξενοδοχεία των Τριών Αστέρων έχουν γίνει πάρα πολλές προτάσεις από διάφορους φορείς. Καμία όμως δεν έκαναν καμία δεκτή, ούτε προχώρησαν σε οποιαδήποτε βελτίωση του προσχεδίου. Φυσικά το θέμα, και αυτό το θέμα έχει πάρει διάσταση. Βλέπετε ότι έχουν κάνει πάρα πολλές διαμαρτυρίες, γράφος δηλαδή, διάφοροι φορείς. Και τώρα από ό,τι μαθαίνω, θα εντάξουν και κάποιες από τις επιχειρήσεις των Τριών Αστέρων μέσα σε αυτό το σχέδιο νόμο. Αυτά είναι τα τελευταία νέα που γνωρίζουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να... Να πούμε, θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Σαλιγιαννίδη, είσαστε βουλευτής του πολιτικού φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης και συζητάμε για όλες αυτές τις παθογένειες ουσιαστικά που ταλανίζουν τη χώρα, την Ελλάδα και τους Έλληνες. Τι σχεδιασμός υπάρχει από το δικό σας φορέα? Πώς θα μπορέσουν όλα αυτά να εξαλειφθούν? Πώς θα μπορέσει τελικά να υπάρξει αυτή η ανάπτυξη στην Ελλάδα, εφόσον έχει και όλες τις προδιαγραφές? Εντάξει, καταρχήν μιλάμε για έναν ανθρωποκεντρικό οργανισμό που η βάση του είναι ο πολίτης, είναι οι πολίτες. Έχουμε δει εδώ, έχουμε αναδείξει και φαίνεται πλέον, είναι πασιφανές, ότι όλοι αυτοί οι διαχειριστές μας παίζουν όπως η γάτα το ποντίκι. Τι θέλω να πω? Βλέπετε, μόλις παίρνει λίγο διάσταση κάποιο θέμα, οποιοδήποτε πρόβλημα, μας ρίχνουν το κοκαλάκι και εμείς τσιμπάμε και λέμε είμαστε καλά. Βλέπουμε ότι γίνονται διάφορες διαμαρτυρίες, συλλαλητήρια. Φυσικά εμείς παίζουμε το παιχνίδι τους. Δεν είναι η λύση αυτή. Και το πλέον το έχουμε αντιληφθεί και το καταλαβαίνουμε. Πιστεύω να το έχουμε καταλάβει όλοι οι πολίτες, ότι δεν είναι αυτή η λύση. Κάποιοι λένε να πάρουμε τα όπλα κτλ. Όπως αναφέρατε, ο φορέας, ο δικός μας, η Ελλήνων Συνέλευσης, είναι τεράστιος. Όχι τεράστιος, σε τεράστιος όσον αφορά την δόμηση, το καταστατικό, τον πλούτο που έχουμε να διαχειριστούμε για να γίνουν όλα αυτά τα έργα που δεν έχουν πράξει όλες αυτές οι κυβερνήσεις. Μα πώς να πράξουνε? Είπατε και για προϋπολογισμούς. Δεν θα αναφερθώ ξανά, δεν θα γίνουμε γραφικοί να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Άλλωστε, μπορούν οι τηλεθεατές μας και όλοι οι πολίτες να το ερευνήσουν το θέμα αυτό, να το δούνε. Εμείς απλώς είμαστε ο διαχειριστικός μηχανισμός που θα διαχειριστούμε όλο αυτόν τον πλούτο για να φτάσουμε τη χώρα μας, την πατρίδα μας, εκεί πραγματικά που της αξίζει. Γιατί όντως αξίζει η πατρίδα μας και είναι η πρώτη χώρα σε τουριστική, σε πολιτιστική. Το ξέρουμε ότι είναι η μεγαλύτερη δύναμη στον πλανήτη. Δεν ξέρω αν πρέπει να αναφέρουμε, κυρία Βερά, και για τους τηλεθεατές μας, δεν ξέρω αν και εσείς αν το γνωρίζετε. Η κυβέρνηση αυτή, μετά τις εκλογές του Ιουλίου, ένα μήνα μετά, ψήφισε τον νόμο 4622 του 19 δηλαδή, μετά τον διορισμό του Μητσοτάκη, προεδρικό διάταγμα νούμερο 80, στους τηλεθεατές. Να μπούμε λίγο στην αιτιολογική έκθεση, η οποία αναφέρεται σε αυτόν τον νόμο και είναι δηλαδή αιτιολογή για ποιο λόγο θα πρέπει να ψηφιστεί αυτός ο νόμος. Ακούστε, κυρία Πεκλάρη, ακούστε και οι αγαπητοί μου τηλεθεατές, εγώ θέλω να δώσω αυτή την πληροφορία για να αντιληφθούν οι τηλεθεατές μας πώς μας παίζουν, πώς μέσα από νομιμοφανείς τρόπους μας τα λένε, μας τα ψηφίζουν, μας τα δείχνουν. Εμείς όμως δεν ξέρω, δεν αντιλαμβανόμαστε οτιδήποτε αυτό που γίνεται στην πατρίδα μας. Η αιτιολογική... Να τα ακούσουμε, να τα ακούσουμε. Να τα ακούσουμε. Δύο λεπτάκια, δύο λεπτά για να προχωρήσουμε μετά να πούμε τη διαφορά που έχει η Ελλήνων Συνέλευση, στη δυνατότητα που υπάρχει μέσω της Ελλήνων Συνέλευσης. Ο νόμος αφορά το σχέδιο νόμου, είναι το επιτελικό κράτος, η οργάνωση, η λειτουργία και διαφάνεια, λέει, της κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης. Πάμε λοιπόν να δούμε μέσα η αιτιολογική έκθεση. Στο γενικό μέρος, ένα στο πρώτο, γράφει, λέει μέσα,
Ο τρόπος οργάνωσης, συγκρότησης και λειτουργίας της εκτελεστικής εξουσίας στη χώρα μας και ειδικότερα του μέρους αυτής που ονομάζεται διοικητικό σύστημα και αφορά στη λειτουργία της κυβέρνησης και σε αυτή καθ' αυτή την οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης απέτυχε μέχρι σήμερα να εγγυηθεί και να διασφαλίσει τόσο τη διοικητική ομαλότητα όσο και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με τη διαχρονική αστοχία των κυβερνήσεων και ειδικότερα εκείνων των προηγούμενων ετών, ποιοι ήταν αυτοί? Δεν είναι τα ίδια τα κόμματα αυτοί όλοι τόσα χρόνια εδώ και 200 χρόνια? Τα κόμματα αυτά δεν είναι? Παραδέχονται, θέλετε να μας πείτε και παραδέχονται την ανικανότητά τους. Ακριβώς. Λοιπόν, μας λέει με δύο λέξεις, μας λέει τη διαχρονική αστοχία και μετά μας λέει απέτυχε μέχρι σήμερα, μας το λέει ξεκάθαρα και λέει των προηγούμενων ετών στο να προωθήσουν αποτελεσματικά τις απαιτούμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ανέδειξε ότι περαιτέρω τη γενική αδυναμία των κυβερνητικών θεσμών και της δημόσιας διοίκησης να τα αποκριθούν επαρκώς, αφενός τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αποστολή τους και αφετέρου στην εντολή για αλλαγή που παρέχει περιοδικά ο λαός μέσω των εκλογικών διαδικασιών. Άλλη πονεμένη ιστορία η εκλογική διαδικασία, το έχουμε αναδείξει και αυτό. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε εδώ αγαπητοί μου ακροατές και θέλω να σας δώσω το όραμα, αδέλφια μου, συμπολίτες μου, συνέλληνές μου. Εγώ θέλω να σας μεταφέρω το όραμα αυτό που υπάρχει, το όνειρο το οποίο κάνουμε εμείς, όμως όχι όνειρο στον ύπνο μας, στον ξύπνιο μας, γιατί πραγματικά μιλάμε, ονειρευόμαστε την επόμενη μέρα, ονειρευόμαστε την διοίκηση της χώρας από τους Έλληνες και μόνο από τους Έλληνες. Είναι όλα έτοιμα, στα γραφεία μαζευόμαστε χωρίς να έχουμε ταμπέλες, ήσουν δεξιός, είσαι αυτή η ομάδα, είσαι εκεί, πιστεύεις αυτό, κάνεις αυτό, προσκυνάς αυτόν. Όλοι οι Έλληνες, ο σκοπός αυτός είναι η διοίκηση της χώρας μας και η ανάδειξη της πατρίδος μας παγκοσμίως. Αυτό είναι και γι' αυτό βάλαμε και τον τίτλο μας, κυρία Βεγλάρη, στην εκπομπή μας, για ότι μας έχουν υποβαθμίσει, πραγματικά μας εμπέζουν όλοι αυτοί οι πολιτικοί, είναι μεγάλη κοροϊδία πλέον που βιώνουμε στο πετσί μας τόσα χρόνια, μετά από τόση φορολογία, μετά από μείωση μισθών, από δέσμευση της χώρας μας για 99 χρόνια, δεν υπάρχουν όνειρα για τα παιδιά μας, δεν υπάρχει ελπίδα πουθενά. Τι άλλο να πούμε? Άρα, κύριε Σαριανίδη, αυτή τη στιγμή βρίσκονται ασφαλείς μέσα σε αυτές τις θέσεις διοίκησης, παρότι παραδέχονται ότι είναι ανίκανοι, ότι δεν μπορούν να διοικήσουν, ότι δεν μπορούν ούτε να αναπτύξουν τη χώρα, παρόλα αυτά βρίσκονται εκεί, ήσυχοι, χωρίς πολιτικό κόστος, φαντάζομαι, από την ώρα που έχουν παραδώσει ήδη την Ελλάδα για 99 χρόνια. Άρα, αυτοί εξακολουθούν ουσιαστικά να κάθονται για έναν μισθό, αν κατάλαβα καλά. Πίσω από την κάλυψη και της ασυλίας, άλλο ένα έκπρομα, κυρία Κλάρη. Δηλαδή, σε δίνει εντολή ο λαός να λειτουργείς για το δημόσιο συμφέρον και εσύ έχεις την ασπίδα, κρύβεσαι πίσω από την ασυλία. Η ασυλία τι είναι? Είναι μια κάλυψη η οποία έχεις για αυτά που θα κάνεις. Όταν θες να κάνεις να προσφέρεις τον τόπο σου, δεν έχεις πρόβλημα και για ποιο λόγο να έχεις ασυλία? Ναι, σωστά. Και ειδικά όταν πρόκειται για δημόσια περιουσία, περιουσία του δημοσίου, όταν πρόκειται για τη διοίκηση ανθρώπινων συνειδητοτήτων, ανθρώπων. Εκεί κανείς δεν πρέπει να έχει ασυλία. Γίνονται πολλά παράλογα, θα λέγαμε, τα τελευταία χρόνια. Θεσπίζονται πολύ παράλογοι νόμοι και καλύπτουν, και το βλέπουμε ότι καλύπτουν παρανομίες. Καλύπτουν ανομίες. Και μάλιστα θεσπίζουν και νόμους για να νομιμοποιήσουν όλη αυτή την παρανομία. Αυτό είναι το χειρότερο. Ακριβώς, ακριβώς. Το είπατε. Πόσο χρόνο έχουμε, δεν ξέρω ο χρόνος μας, κυρία Βεγκλάρη. Τελειώνουμε. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο, κύριε Σαριανίδη. Εγώ θέλω να πω. Εγώ θέλω να πω, να δώσω κάποιες πληροφορίες επίσης. Επειδή ζω εδώ και βιοπορίζομαι στο νομό της Χαλκιδικής και επαγγελματικά εδώ πέρα. Αν δεν προλάβουμε σήμερα, θα μπορέσουμε να έχουμε και άλλη εκπομπή. Λίγο επιγραμματικά.
θέλουμε να φέρουμε εδώ τουρίστες. Θέλουμε να ανεβάσουμε τις κλίνες, όπως είπαμε, και τις διανυκτερεύσεις μας σε σχέση με ανταγωνιστικές χώρες. Θέλουμε να ανεβάσουμε τον τουρισμό μας, τη βιομηχανία μας. Αυτή που έχει απομείνει, γιατί όλα τα υπόλοιπα δεν υπάρχει τίποτε άλλο πλέον. Πρωτογενής τομέας κτλ. Τα έχουμε ξαναπεί. Πώς μπορούμε να καλέσουμε κόσμο σε αυτή τη χώρα του φωτός, όταν δεν έχουμε λιμάνια, δεν έχουμε μαρίνες, δεν έχουμε ξενοδοχεία, τα οποία τα ξενοδοχεία τα περισσότερα είναι 60 ετίας. Δεν είναι προσβολή, ειλικρινά, δεν είναι ντροπή για τον τόπο μας. Και τώρα βλέπουμε, γιατί έκανα και την εκπομπή για αυτόν τον αναπτυξιακό νόμο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τις μετακινήσεις μας πιο εύκολες, για να μπορεί ο τουρίστας, πέρα από τη μεσογειακή μας διατροφή, πέρα από την επίσκεψή του στα μνημεία μας και στους αρχαιολογικούς μας χώρους, που είναι διασπαρμένοι σε όλο τον ελληνικό, στη χώρα μας. Λοιπόν, πώς μπορεί να γίνεται αυτό? Έχουμε δυνατότητα? Δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, να κάνουμε μαρινές? Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε υδροπλάνα για τις μετακινήσεις, να βάλουμε τραμ στα νησιά για να κάνουν περιήγηση των νησιών όλων? Δεν έχουμε πλούτο? Δεν έχουμε το χρήμα? Ψεύδονται, κυρία Πεκλάρη. Εδώ δημόσια τους καταγγέλω ότι είναι ψεύτες και ότι δυστυχώς λειτουργούν εντελώς εγκληματικά για την ιερή μας χώρα και για όλους τους Έλληνες. Δεν μπορεί να υπογράφει στους προϋπολογισμούς μας, και τους προκαλώ εδώ να βγει ένας να μου δείξει τον νόμο, ένα νόμο από τα τελευταία μας 7 χρόνια. Θέλω να διαψεύσει κάποιος ή να αφισβητήσει από ένα χαρτί επίσημο από κάποιο θεσμό της χώρας μας τα εργαλεία, τα οικονομικά που μας έχει φέρει ο Αρτέμις Σόρας, που είναι τεράστια. Όταν μιλάμε για ένα πρόγραμμα για το οποίο, δεν το λέω εγώ, δεσμευόμαστε στον Άριο Πάγο με την υπογραφή του Αρίου Πάγου για 2-3-300 δις, καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε, γιατί ποσά μιλάμε, κυρία Πεκλάρη. Είναι τεράστιο το ποσό, κύριε Σαριανίδη. Για να μην ξεχνάμε να πούμε στους αγαπητούς μας τηλεθεατές, στους Έλληνες μας, ότι μετά τις εκλογές, όποτε γίνουν και αν γίνουν, γιατί δεν ξέρουμε πραγματικά ποια θα είναι η εξέλιξη στη χώρα μας, η Ελλήνων Συνέλευσης, από το πακέτο που έχει, το χρήμα που έχει κατεβάσει από τα παγκόσμια ταμεία και από τον προϋπολογισμό, τα χρήματα που υπάρχουν από τη μορφή δανείου, όπως λέει και η απόφαση του δικαστηρίου που δικαίωσε τον Αρτέμις Σόρα τώρας, 20.000 ευρώ σε κάθε Έλληνα πολίτη για την επόμενη μέρα να πάρει ανάσα μετά από όλο αυτό το έσχος πραγματικά, όλη αυτή, δεν έχω λόγια να χαρακτηρίσω, κυρία Μεκλάρη, αυτό που ζει ο Έλληνας πολίτης. Υπάρχει και αυτό, να μην το ξεχνάμε στην άκρη του μυαλού μας, να έχουμε και αυτό. 20.000 ευρώ, μόλις πάρουμε τη διακυβέρνηση της χώρας μας, θα δοθούν σε όλους τους Έλληνες που έχουν εκλογικό δικαίωμα στη χώρα μας. Δεν ξέρω κάτι άλλο θέλετε να ρωτήσετε. Όχι, νομίζω ότι μας έχετε καλύψει σε πάρα πολλά σημεία, τουλάχιστον σε αυτά που αναφέρατε. Βλέπουν οι Έλληνες πολίτες, αναγνωρίζουν και το περιβάλλον το οποίο διαμορφώνεται από αυτές τις πολιτικές που ασκούνται στους Έλληνες πολίτες. Το αναγνωρίζουν όλοι πλέον, στο πετσί τους θα πούμε και πιο λαϊκά, διότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια εξαφλίωση, υπάρχει μια απαξίωση, μια κατάπτωση, γενική κατάπτωση. Παρ' όλα αυτά υπάρχει από την άλλη πλευρά και όλο αυτό που μας αναφέρατε πριν από λίγο, κύριε Σαριανίδη. Υπάρχει τρόπος να βγουν οι Έλληνες, υπάρχει λύση, υπάρχει πλούτος για να μπορέσουν να αναπτυχθούν ξανά, να αναπτυχθεί όλη η χώρα. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν θέλετε έναν τελευταίο λόγο για να κλείσουμε. Εγώ θέλω να πω στους συνέλληνές μου, στους συμπολίτες μου, να διώξουν πρώτα το φόβο. Δεν μπορεί ο Έλληνας να φοβάται. Είμαστε γένος ηρώων, πολεμιστών, και δεν μπορεί να έχουμε τον φόβο μέσα μας. Οι πρόγονοί μας έχουν δείξει πραγματικά τι είναι να έχεις γενναιότητα και να είσαι Έλληνας. Δεν μπορούσαν ποτέ να φανταστούν, και δεν θα ζούσαμε εμείς ελεύθεροι, ούτε θα υπήρχε η χώρα μας εδώ, ο Ελληνισμός, αν οι πρόγονοί μας φοβότανε πάντοτε διαφορά και τις αλλαγές
τις τεράστιες αλλαγές τις έχουν κάνει λίγοι. Αυτό κάνουμε και εμείς. Ο φόβος είναι λοιπόν το ένα που θέλω να πω τους συμπολίτες μου να μην φοβούνται, και μετά η δεύτερη παρότρινση που έχω να τους κάνω είναι η γνώση. Να κλείσουν τις τηλεοράσεις, να απαιτούν οτιδήποτε ακούνε για την Ελλήνων Συνέλευση, να απαιτούν να παίρνουν αποδεικτικά στοιχεία. Μόνο έτσι θα δούνε τον δρόμο της αλήθειας και θα βγει στο φως, δηλαδή η αλήθεια και το δίκαιο που εμείς τόσα χρόνια παλεύουμε, που είναι για όλους, για όλον, για το όλον, για όλους τους πολίτες. Εμείς με ανιδιοτέλεια, τα γραφεία μας δεν βοηθούνται από κανέναν, δεν παίρνουμε ορυγήσεις, δεν είμαστε, πραγματικά το ξέρετε κυρία Πεκλάρη νομίζω, είναι... Ο αγώνας μας είναι από την τσέπη μας. Οι οργανισμοί, οι Ελληνοσυνελεύσεις. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα και δεν θα φτάσουμε, δεν θα σταματήσουμε αν δεν απελευθερωθεί η πατρίδα μας από τους δυνάστες μας. Θέλουμε τη βοήθεια όλων των συμπολιτών μας. Όσοι μπορούν και θέλουν να ερευνήσουν και να μπουν σε αυτόν τον αγώνα, τον τεράστιο αγώνα, τον ιερό αγώνα, για ακόμη μία φορά που διαδραματίζεται στη χώρα μας, είμαστε εδώ για τους συνέλληνές μας, για τους πολίτες. Να έρθουν να τους δώσουμε ό,τι αποδείξεις θέλουν, ό,τι στοιχεία, και να γίνουμε όλοι μία αγροθιά για να μπούμε σε αυτή τη μάχη, σε αυτόν τον στίβο, διότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά για τη χώρα μας και δυστυχώς πρέπει να πάρουμε θέση. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σαριανίδη. Μας δείξατε πάρα πολλά καυτά ζητήματα, τα οποία πρέπει να τα δούνε και οι Έλληνες πολίτες, το σύνολό τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όποτε θέλετε μπορούμε να σας έχουμε και πάλι κοντά μας. Εδώ θα είμαστε πάλι για να κάνουμε εκπομπές, για να αναδείξουμε την αλήθεια. Βέβαιως. Καλή συνέχεια κύριε Σαριανίδη. Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί τηλεθεατές, εδώ βλέπουμε ότι πράγματι μας ενημερωθήκαμε μάλλον σήμερα ότι υπάρχει και δική τους παραδοχή της ανικανότητάς τους. Άρα εδώ κάθε πολίτης μπορεί πλέον και να ονειρευτεί και να πάρει και ενεργή θέση σε λήψεις που αφορούν αποφάσεις για τη ζωή τη δική του, των παιδιών του, να μετέχει η επικρίση ως αρχής και να ενωθεί μαζί με τους άλλους πολίτες της Ελλάδος. Κοντά μας ήταν ο υποψηφίος βουλευτής νόμου Χαλκιδικής της Ελλήνων Συνέλευσης, κύριος Σαριανίδης Άλκης. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.